Για δύο περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος στο έργο των εισαγγελών Ράικου και Αθανασίου καταδικάστηκε ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο, που του επέβαλε χρηματική ποινή 10.000 ευρώ έπειτα από την αναγνώριση δύο ελαφρυντικών. Καταδικάστηκα για δύο γελίες ανύπαρκτες, κατασκευασμένες και άσχετες με το σκάνδαλο της Νοβάρτης περιπτώσεις ενός πλημελήματος, με οριακή πλειοψηφία μόνο σε χρηματική ποινή. Νιώθω σφόδρα προσβεβλημένος που το τομάρι μου που κάποιοι απέτυχαν να γδάρουν κοστολογήθηκε τόσο φθηνά. Για τις υπόλοιπες τέσσερις περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος που αντιμετώπιζε, κρίθηκε αθώος κατά πλειοψηφία, ενώ απαλλάχθηκε και για το κακούργημα της ηθικής αυτουργίας σε κατάχρηση εξουσίας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όλοι όσοι έσπευσαν όλο αυτό το διάστημα να αξιοποιήσουν και να εργαλειοποιήσουν την υπόθεση πολιτικά, κατηγορώντας τον κύριο Παπαγγελόπουλο για παρεμβάσεις και για την υποτιθέμενη σκευωρία Νοβάρτης, δεν έχουν παρά να ζητήσουν μια μεγάλη συγγνώμη. Αθώα κατά πλειοψηφία κρίθηκε η πρώην επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς Ελένη του Λουπάκη, η οποία κατηγορήθηκε ότι καθυστέρησε να διαβιβάσει αναφορές βουλευτών του Κινάλ το 2017 σε βάρος του τότε Υπουργού Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή για τη μη τιμολόγηση φαρμάκων της Νοβάρτης. Σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης. Ευχαριστώ το Θεό, ευχαριστώ τους δικηγόρους μου. Ευχαριστώ τους δικαστές που με αθώωσαν. Όρθια δικαιοσύνη σημαίνει όρθια Ελλάδα. Και εγώ θα παραμείνω όρθια. Η απόφαση πυροδότησε πολιτική αντιπαράθεση. Η δεύτερη καταδίκη υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ για το ατιμωτικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Είναι ό,τι πιο ατιμωτικό για ένα δημόσιο λειτουργό. Οι καταδίκες για τα πλημελήματα, γιατί περί αυτού πρόκειται, τις αφήνουμε στην κρίση των πολιτών. Σε ό,τι αφορά την καταπλειοψηφία απόφαση της δικαιοσύνης για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, επί των ημερών του οποίου άνοιξε η έρευνα για το σκάνδαλο Νοβάρτης, την αφήνουμε στην κρίση της ελληνικής κοινωνίας. Δεν βρίσκει να πει μια κουβέντα για την καταδίκη και δεύτερο υπουργού του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πώς αντιλαμβάνεται το κράτος δικαίου. Τα υπόλοιπα στην ώρα τους. Μετά την καθαρογραφή της καταδικαστικής απόφασης, όπως δήλωσαν οι συνήγοροί του, ο κύριος Παπαγγελόπουλος θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.